Την, με το που είχε πάει στην Βραζιλία, εγώ δεν την ξέρω. Την ιστορία που με το φαγητό. Ναι. Πάει, ήταν ένα μαγαζί με τη Σουλασκαρία που λέγονταν. Σουλασκαρία είναι μαγαζιά με κρέας, ας πούμε, στη Βραζιλία. Στα οποία όσο εσύ τρως, όσο κάθεσαι, σου φέρνουνε. Βάζεις ένα ποσό και άμα πληρώνεις την αρχή και άμα δεν τα φας, τα πληρώνεις όλα. Σουβέρ. Απλά έχουν κάτι σαν σουβέρ, δεν είναι εκείνα τα κόκκινα. Ναι, ναι, ναι. Τα... Που πάει βάζουμε το ποτήρι πάνω. Γιατί άλλα είναι τα σουβέρ, άλλα τα σουβέρ. Το σουβέρ είναι το ψωμί που συμφέρει και το παλιό. Μπράβο, μπράβο. Εμείς το σουβέρ είναι το σουβέρ. Το οποίο είναι από τη μία πράσινη και την άλλη κόκκινη. Δεν το έχω τσεκάρει. Εγώ το έχω αφήσει εδώ στο πράσινο και φέρνουν σούβλες. Φέρνουν κρέατα, φέρνουν πικάνια, φέρνουν τη Παναγιά στα μάτια. Δώσε το πράγμα, δώσε το. Εγώ έχω του μπανιά, συγγνώμη, μόνο να κάνω το. Είμαι κατσιμένο πίσω, υδρωμένο τώρα. Μιλάμε ένα ράβι. Τρώμε. Απέναντι μου κάθεται ένας δεύτερος μηχανικός, ο οποίος είναι γυναίκα Βραζιλιάνα, ο οποίος είχε σταματήσει. Του λέω ρε μαλάκα, εσύ γιατί δεν τρως. Λέει, ξέρω εγώ. Ναι, μετά από κάμια μισή ώρα που με βλέπει πλέον, έχω ξεκρεώ. Φέρνουμε γλυκά. Δηλαδή πρέπει να τα φάω, νομίζω πρέπει να τα φάω όλα. Του λέω, γιατί δεν τρως. Μου λέει, επιτέλου θα σε βοηθήσω. Αν το γυρίσεις αυτό στο κόκκινο. Είναι σαν το σήμα. Με πράσινο μπορούσε να έτρωγε αβέρτα, με κόκκινο δεν σταματούσε να φέρνει και δεν πλήρωνε. Και με το που το γυρνάω, εγώ στο κόκκινο, σταματάει, σηκώνω με πάνω φυσικά. Του λέω τάδε, μπίμπι, να σε ξεφτυλίζω, θα σε κάνω. Ο άνθρωπος μου τάδε, μόλις το γύριζε. Sold out. Τελειώσατε! Άκουε, πάμε, δεν το ξέρω. Πάμε το κόκκινο. Ναι, σου λασκαρία, έτσι λέγω. Και έχουν πολύ καλό κρύο στη Βραζιλία. Ναι, καλό. Γενικά, εκείνες οι περιοχές.